Ήθελα να επαναλάβω δύο παρατηρήσεις, οι οποίες είναι πασίγνωστες γενικώς και που αφορούν την πρωτοτυπία της κυβέρνησης. Όπως ήταν πρωτοτυπία και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν και πρωτοτυπία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι νόμοι για την εκπαίδευση ήρθαν σε περίοδο που είναι κλειστά τα πανεπιστήμια ή και τα σχολεία. Όλοι. Δεν κάνετε τίποτα καινούριο. Περιμένετε να κλείσουν όλα τα πανεπιστήμια για να το φέρετε τώρα. Και λέω ότι αυτό είναι πολύ πρωτότυπο. Τα ίδια έκανε και ο Γαβρόγλου, τα ίδια και η Δαγματοπούλου. Λέω, δεν είναι θέμα προσωπικό. Λέω ότι εκτός αν λέω ψέματα. Ο κύριος Γαβρόγλου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, η υποκρισία ξεπερνάει τα όρια πολλές φορές. Καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία γιατί το φέρνει όταν είναι κλειστά τα πανεπιστήμια και ο Γαβρόγλου το έφερε την Μεγάλη Εβδομάδα. Και όταν τον καταγγείλαμε, μας είπε δεν ήξερα ότι είσαι τόσο θρήσκη. Τόσο δηλαδή ξεφτυλισμός. Και θα το πω, του το είπα και κατά πρόσωπο τότε. Το άλλο το έφερε 2 Αυγούστου. Τα ίδια έκανε και η Νέα Δημοκρατία παλιότερα, τα ίδια έκανε και το ΠΑΣΟΚ. Με τον νόμο Διαμαντοπούλου, κατά καλό καιρό δεν ήταν. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο και αυτό. Γιατί αλήθεια γίνεται αυτό, κατ' επανάληψη. Αφού έχετε όλη την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα με το μέρος σας, όπως λέτε, μη βιάζεσαι. Όπως λέτε, τότε τι φοβάστε. Δεν τη φαίνεται σε ένα κανονικό χρόνο που λειτουργούν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να έρθουν να σας χειροκροτήσουν. Να κάνετε μια διαδήλωση, αφού λέτε ότι η κοινωνία υποστηρίζει, βγάλετε ανακοινώσεις, κινητοποιηθείτε και εσείς και οι προηγούμενοι και φωνάξτε να έρθουν στο Σύνταγμα. Για να το κάνετε. Είστε κατά της υποστήριξης της κυβέρνησης. Όχι βέβαια το δεύτερο. Λέτε ότι η κοινωνία συμφωνεί. Δηλαδή, ξέρω εγώ και η γελιότητα, και με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχει όρια. Βγαίνετε ο ένας μετά τον άλλον παπαγαλάκια και μιλάτε για μία δημοσκόπηση μαϊμού, με στημένα ερωτήματα. Και λέτε η δημοσκόπηση δίνει τόσο τις 100 στους ψηφοφόρους και λοιπά, 70, 60, άρα η κοινωνία είναι με το μέρος μας. Ρωτήσαμε 1.200 οικογένειες, ρωτήσατε. Πώς θα βγάζουν πέρα αυτοί που έχουν παιδιά στα πανεπιστήμια. Από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, κυρίως. Τους ρωτήσατε τι θέλουν. Τους έβαλε τέτοια ερωτήματα. Αν θέλουν δωρεάν και δημόσια παιδεία, αν θέλουν φοιτητικές εστίες, αν θέλουν καλύτερο φαΐ, αν. Τα προβλήματα που ταλανίζουν κυριολεκτικά και τσακίζουν. Τα εργατικά λαϊκά στρώματα και υποχρεώνουν το 40%... σύμφωνα με δικά σας στοιχεία, των φοιτητών να εργάζονται. Και όποιος δεν ξέρει τι σημαίνει να δουλεύεις και να σπουδάζεις, πολύ περισσότερο με αυτά τα απίστευτα που έχουν υποθεί εδώ πέρα. Γιατί δεν βάζετε τέτοια ερωτήματα, άμα θέλατε. Και έρχεστε τώρα, μα ποιος θα σας πιστέψει. Μας λέτε σε δείγμα 1.200 με μια δημοσκόπηση με συγκεκριμένα ερωτήματα. Δεν κρίνουν την πολιτική σας. Και σας ρωτάω και κάτι πιο ακραίο. Καλά διάβασαν όλοι αυτοί 400 σελίδες νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το μελέτησαν, το εξέτασαν, το σύγκριναν και συμφωνούν. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Εμείς συμφωνούμε ότι εξυπηρετεί ένα μέρος της κοινωνίας. Συμφωνούμε απόλυτα. Ποιο? Τη συντριπτική μειοψηφία. Αυτών που κλέβουν τον πλούτο των εργαζομένων, των επιχειρήσεων. Αυτοί σας στηρίζουν μέχρι τα μπούνια. Και αυτό κάτι λέει. Κάτι λέει γιατί κοίτα λέει ποιος υποστηρίζει, για να καταλάβεις τι συμβαίνει ακριβώς. Δεύτερο, δεν είναι σημερινό. Εδώ λείπει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε για νέα επαναστατική πράξη. Θα τα ακούσει μετά. 20 χρόνια από το 2002... προσπαθείτε όλες οι κυβερνήσεις να περάσετε αυτή τη στρατηγική που συμφωνούν όλοι και ας αφήσουν τις υποκρισίες.
τη στρατηγική που είναι, πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μπολόνια, εργαλειοθήκη το ΩΣΑ, που τι εκφράζουν. Ό,τι εξέφραζαν και τα μνημόνια, ό,τι εκφράζεται και στην οικονομία γενικότερα. Τα συμφέροντα του κεφαλαίου, τα συμφέροντα της καπιταλιστικής οικονομίας. Και εδώ λοιπόν η αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε γιατί όχι μόνο συμφωνεί με αυτή τη στρατηγική και κάνει αντιπολίτευση στα επιμέρους, αλλά την εφάρμοσε κατά γράμμα όταν ήταν κυβέρνηση. Και θα ήταν υποχρεωμένοι πλέον την αρνηθούν τον εαυτό τους, πέρα από τις δεσμεύσεις που έχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους επιχειρηματικούς ομίλους, και δεν είναι λίγες. Το ίδιο έκανε και με το περιβαλλοντικό, έτσι δεν είναι, Διαμάντο? Σηκώθηκε και έφυγε και το δικό του το νομοσχέδιο. Κατά 90%. Γιατί δεν μπορούσε να έρθει εδώ και σε ονομαστική να ψηφίσει κατά. Τα ίδια κάνει και σήμερα και θα πω και σε επιμέρους. Ποιες λοιπόν είναι οι κατευθύνσεις, οι δύο? Τι θέλει η καπιταλιστική οικονομία? Θέλει πανεπιστήμιο, εμπορικό κέντρο, επιχείρηση που θα πουλάει τα πάντα. Ψέματα. Όλα θα πουλούνται. Μεταπτυχιακά, πέρα από τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Διαβίου μάθησης κλπ. Τι είναι αυτό? Δεν είναι πανεπιστήμιο επιχείρηση? Σας είπε ο Γιάννης ο Γιώκας χθες παραδείγματα που, εκεί που έχουν προχωρήσει, πώς έχει καταντήσει. Γερμανία και άλλες χώρες. Και δεύτερο, πανεπιστήμιο στην υπηρεσία των επιχειρήσεων. Και εδώ βγάζει μάτια ο δικός σας ο νόμος. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει, ο εισηγητής μας, όσοι μίλησαν, και ο Γενικός Γραμματέας του κομματός μας έβαλε συγκεκριμένα ερωτήματα, ανέλησε αναλυτικά και φυσικά εμείς απάντηση δεν παίρνουμε. Σας βολεύει με το ΣΥΡΙΖΑ που τσακώνεστε, γίνεται τρικυμία σαν ένα ποτήρι νερό, γιατί την ίδια γραμμή ακολούθετε. Το ερώτημα είναι ποιος θα ωφεληθεί. Θα ωφεληθούν οι εργαζόμενοι γενικότερα στα ΕΕ, ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΥΠ, ΕΤΕΠ, τα ξέρετε. Θα υπάρξει αύξηση του μονίμου προσωπικού, δεν είναι εδώ η κυρία Κεραμέως. Λέτε ότι κάνετε 1.450 προσλήψεις. Μα έχουν φύγει 1.200 και. Άρα τι προσλήψεις είναι αυτές? Αυξάνεται το προσωπικό κατά 100 άτομα, 150, 200. Πόσοι πέφτουν σε κάθε πανεπιστήμιο? 2-3. Άρα αυτό δεν είναι αλήθεια. Θα δώσετε αύξηση στους μισθούς που έχουν πετσοκοπεί κυριολεκτικά έχουν πετσοκοφτεί από τα μνημόνια συνολικά, και που μετά κατοχυρώθηκε το πετσόκομα από το ενιαίο μισθολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ που διαμαρτύρεται γι' αυτό. Αντίθετα, τι τους λέτε, τι γίνεται και τι τους λέτε? Κάντε υπερορίες, δουλέψτε Σαββατοκύριακο, σε μεταπτυχιακά, σε έρευνα, σε κλπ. Κλπ. Για να αυξήσετε τα χρήματά σας, τους μισθούς σας, για να μπορέσετε. Αυτό τους λέτε. Να ξεθεώνονται δηλαδή κυριολεκτικά, να ψάχνουν να βρουν από εδώ και από εκεί για να μπορέσουν. Άρα δεν τους εξυπηρετεί. Θα ωφεληθούν οι φοιτητές. Εδώ είναι το μεγάλο. Και ξέρετε κάτι, όταν λέμε φοιτητές, δεν είναι οι ίδιοι όλοι. Πάς τα ανώτατα στρώματα. Αυτοί είναι Yale και λοιπά και λοιπά. Έχετε δει κανένα παιδί εργάτη να πάει εκεί, εργαζόμενο? Και σε μεσαία λέω, μικρομεσαία στρώματα. Εκεί λύνει το πρόβλημα. Όμως οι φοιτητές δεν είναι. Δεν προέρχονται από το ίδιο στρώμα. Εσείς το έχετε ξεχάσει. Αυτό όχι μόνο το έχετε ξεχάσει, αλλά είναι άγρια ταξική η πολιτική σας παντού. Και θα την εξηγήσω, γιατί. Υπάρχει μία διάταξη. Κύριε Σύριγο, πέστε την, επειδή λείπει. Μία να μας πείτε. Μία που να μιλάει για φοιτητική μέρημνα. Που να μιλάει για δωρεάν ποιοτική σίτηση. Η κατάσταση είναι άθλια στα εστιατόρια. Που να μιλάει για αξιοπρεπές στεγαστικό επίδομα. Μας λέτε ότι δίνεται σε 43.000. Πόσοι είναι οι φοιτητές? Νομίζω ο Πρωθυπουργός είπε 600.000. Ας βγάλουμε 200.000. 400. Πόσο είναι το 43?
Οι άλλοι δεν έχουν ανάγκες στεγαστικές. Για δωρεάν μεταφορά, για δωρεάν βιβλία, για δωρεάν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές επιστημονικές βιβλιοθήκες που καταργούνται, εσείς που είστε του μέλλοντος, υποτίθεται, του παλιού είσαστε. Τι υπάρχει? Ενίκιο στις νέες φοιτητικές αιστείες, ναι ή όχι? ΣΔΙΤ θα είναι, άρα πληρώστε. Αυτές που υπάρχουν είναι σε άθλια κατάσταση και εγκαταλειμμένες κλπ. Κλπ. Χορήγηση δωρεάν βιβλίου. Τι βάζετε κριτήρια? Δεν θα παίρνουν όλοι. Βάζετε κριτήρια για τη χορήγηση βιβλίων. Ποιο άρθρο είναι? Δεν το θυμάμαι. Βάζετε κριτήρια. Ποια? Δεν λέτε. Απελευθέρωση διδάκτων στα μεταπτυχιακά. Δημιουργία διάφορων προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα, ξενόγλωσσα, θερινά, διαβίου μάθησης. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα λέτε και μάλιστα τα θεωρείτε ότι είναι μεγάλη κατάκτηση. Δώστε μου τα... Καλύπτει τις ανάγκες για ολοκληρωμένη γνώση εντός των βασικών πτυχίων. Και κοιτάξτε, για να είμαστε καθαροί, εμείς το είπαμε 100 φορές και είναι θέση μας. Το όπλο του φοιτητή είναι το πτυχίο. Και το πτυχίο πρέπει να είναι τέτοιο που να του παρέχει πλήρη επιστημονική γνώση στο αντικείμενό του. Και ό,τι χρειάζεται, γιατί πράγματι χρειάζεται, γιατί υπάρχουν εξελίξεις, να το παρέχει δημόσια και δωρεάν το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Τελεία και παύλα. Εσείς τι κάνετε? Πραγματοποιήστε τον πάντα. Και βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και διαμαρτύρεται. Έλεος δηλαδή. Ο οποίος πρώτος ήταν αυτός που έβαλε δίδακτρο στα μεταπτυχιακά. Πρώτος ήταν ο νόμος Γαβρόγλου. Εδώ ήμασταν στη Βουλή. Και θα συνέχιζε βέβαια στη γενικότερη απελευθέρωση και τώρα λέει αφήσαμε το 30%. Λες και δεν ξέρουμε ή δεν έχουμε εμπειρία από την διακυβέρνησή του. Επομένως λέμε αυτά. Δώστε μου λίγο χρόνο. Υποβαθμίζεται λοιπόν αντικειμενικά και ας λέτε ό,τι θέλετε το πτυχίο σαν βασικό, λέω, όπλο και εργαλείο που έπρεπε να είναι για να μπορέσει να βγει στην αγορά εργασίας και κανένας δεν είπε ότι δεν συνδέεται με την παραγωγή και αυτά είναι τώρα κοροϊδίες που λένε. Αντικειμενικά συνδέεται. Γιατί τι θα κάνει, γιατί σπουδάζει, μόνο για να κάνει αμπέλο φιλοσοφία? Αυτό μπορεί να το κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν λιμένα και τα οικονομικά προβλήματα από τα δισεγγονά τους. Οι άλλοι θέλουν να βρουν κάποια δουλειά για να δουλέψουν. Υποβαθμίζεται ή όχι όταν του ζητάς να κάνει μεταπτυχιακό, να πάει στη διαβίου μάθηση, να κάνει θερινό, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο? Υποβαθμίζεται. Κυριολεκτικά και τον μαζεύεται, λες και είναι κάρτα, να μαζεύει πιστωτικές μονάδες για να μπορέσει να διεκδικήσει αν βρει κάποια θέση εργασίας. Θα ωφεληθεί ο λαός και ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα? Όχι. Εδώ λέγονται απίστευτα πράγματα. Λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, κάτι να το διαβάσω ακριβώς. Ο νόμος αποτελεί η μάντα ανόδου, ιδιαίτερα των αδύναμων στρωμάτων. Καλά, αυξάνονται όλα. Όλα είναι επιπληρωμή. Και αυτό διευκολύνει την εργατική λαϊκή οικογένεια. Ποιο κοροϊδεύεται αλήθεια? Αφού πρέπει να πληρώσει τα πάντα. Πληρώνει ήδη τα μαλλιά της κεφαλής του, πλήρωσε η οικογένεια και πρέπει να πληρώσει τα πάντα. Δίνει δικαίωμα, λέει, ίσως την ευκαιρία. Τι μας λέτε? Τι μας λέτε κυριολεκτικά? Τα ίδια δυνατότητες έχει το παιδί ενός άνεργου, ενός εργάτη, ενός εργαζόμενου, ενός μικροεπαγγελματία, με τους, δεν λέω τους μεγιστάνες του πλούτου, αλλά λέω με τα ανώτατα ή και ανώτερα εισοδηματικά εννοώ στρώματα. Όχι, ποιες είναι στις ευκαιρίες τώρα? Τι μας λέτε τώρα στις ευκαιρίες? Από το δημοτικό ακόμα. Δύο βιομηχανικοί εργάτες, που ένας δουλεύει στο Αϊνόφυτα και άλλος δουλεύει στον Πειραιά. Άντρας, γυναίκα. Τα παιδιά τους, πότε τα βλέπουν, ξέρετε? Πότε τα βλέπουν? Έχετε συνέστηση τι τραβάει η λαϊκή οικογένεια? Φορολογείται, υπερφορολογείται ο λαός. Το 94% των φόρων στον κρατικό προϋπολογισμό το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα και το 6% αυτοί που έχουν όλο τον πλούτο. Το 60% και πάνω του ΑΕΠ. Για να απολαύσει, υποτίθεται, την δημόσια δωρεάν παιδεία. Αυτό πρέπει να το βγάλετε από το λεξιλόγιο σας. Ποια δημόσια και δωρεάν? Θα σας πω εγώ πώς μια οικογένεια. Δημοτικό. Ξένη γλώσσα.
Μαθαίνει κανένα στο δημοτικό και στο λύκειο? Όχι, φροντιστήριο. Αν πάει και δεύτερη, δεύτερο φροντιστήριο. Θέλει να πάει να κάνει αθλητισμό σε ένα σύλλογο? Πληρώνει. Συνδρομή. Πληρώνει ή δεν πληρώνει? Πληρώνει. Θέλει να πάει να μάθει μουσική? Πληρώνει ή δεν πληρώνει? Πληρώνει. Και επειδή μας κουνιέστε μερικές φορές, όλα αυτά είχαν λυθεί στο σοσιαλισμό. Όλα αυτά ήταν δημόσια δωρεάν και κάθε παιδί που έβγαινε ήταν πανέτοιμο για να προχωρήσει παραπέρα. Εδώ πρέπει να τα βάλεις όλα στην τσέπη. Και μετά αρχίζουν με τα φροντιστήρια. Πού είναι η κυρία Γιαννακοπούλου? Διαμαρτυρήθηκε. Ένα δις, λέει, πραγματικά μπορεί να είναι και παραπάνω. Υπάρχει περίπτωση ένα παιδί μόνο στο δημόσιο σχολείο και στα ιδιωτικά, τα ίδια γίνονται, άρα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση σε αυτούς που έχουν λίγα περισσότερα. Μπορεί, αλήθεια, πέστε μας ένα παράδειγμα. Πόσα παραδείγματα έχετε, χωρίς φροντιστήριο να περάσει στο πανεπιστήμιο και μάλιστα να πάει και ψηλά? Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάνει ο κόσμος αυτό που λένε παξιμάδι, στερείται τα πάντα, πουλάει καμιά φορά αν έχει κάτι, για να μπορέσει το παιδί του να πάει στο πανεπιστήμιο. Και εδώ μας λέτε για δημόσια δωρεάν παιδεία, και εδώ μας λέτε ότι είναι η μάντα ανόδου. Πόσα άλλα θα πληρώσει? Τι θα κάνουν, θα πουληθούν οι ίδιοι, θα πουλήσουν τα νεφρά τους? Με όλα αυτά που θα ανέβει, κάντε ένα λογαριασμό πόσο θα ανέβει το κόστος της φοίτησης. Επομένως, για να τελειώσω, η Αλέιδα Γκεβάρα, η κόρη του Τσεγκεβάρα, γιατρός επιστήμονας και μεγάλος, είχε έρθει και είχε πάει σε ένα γυμνάσιο λύκειο στη Χαλκιδόνα. Είπε το εξής: στον καπιταλισμό οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα θυσιάζονται για την επόμενη γενιά. Αυτή είναι η πολιτική σας. Σκληρή και ταξική. Τώρα θα πω για τις επιχειρήσεις. Μ' αφήνετε? Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα υποφεληθεί τελικά? Κανένας? Οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα υποφεληθούν. Από την έρευνα πρώτα απ' όλα στα δημόσια πανεπιστήμια. Διαβάζω. Το κόστος παραγωγής νέας τεχνολογίας, γιατί ξεφεύγω, νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών, είναι μεγάλο. Οι επιχειρήσεις αυτό που επιδιώκουν είναι να μειώσουν τα κόστη τους. Ναι ή όχι? Ναι. Η δουλειά τους είναι, καλά κάνουν στον καπιταλισμό. Εξυπηρετεί τη μείωση του κόστους στο να έχουν ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Έτσι λέγονται τα τμήματα που παράγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, όταν το θελήσουν και για όσο διάστημα χρειάζεται, χωρίς να πληρώνουν υποδομές, πάγιο εξοπλισμό και μισθούς. Εδώ είναι τα κορόιδα, οι εργαζόμενοι. Όλοι που πληρώνουν και που έχουν φτιάξει αυτές τις υποδομές. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι? Το δημόσιο πανεπιστήμιο, με τις υποδομές του, τον εξοπλισμό του και το επιστημονικό προσωπικό που θα είναι εκεί έτοιμο, εν δυνάμει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ανάγκη της κάθε επιχείρησης. Δώρο. Πόσα άλλα δώρα? Τους δίνεται επιδοτήσεις. Τους δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τους δίνεται νομοσχέδιο με νομοσχέδιο φοροαπαλλαγές. Τους δίνεται τώρα και το πανεπιστήμιο, το οποίο το πληρώνει αδρά, μάλιστα, ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Το λέω έτσι απλά. Οι επιχειρήσεις τελικά, για να καταλάβουμε τι πανεπιστήμιο θέλετε. Φέρετε πανεπιστήμιο παράρτημα των διάφορων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί δεν θα πάει τώρα ο μικροεπιχειρηματίας, φτιάχνει έπιπλα κάτι άλλο, στο πανεπιστήμιο να... Και τι κάνετε? Τους βάζετε... Εδώ τώρα, κοιτάξτε τώρα. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Θα καθορίζει η επιχείρηση. Θα καθορίζει η επιχείρηση τι μεταπτυχιακά πρέπει να γίνουν. Θα τα φτιάχνει το πανεπιστήμιο, αφού θα τα πληρώνουν, θα τα εκμεταλλεύεται η επιχείρηση, και όταν τελειώσει αυτό το project, όπως λένε στα γνήσια ελληνικά, θα πει χαίρετε. Ποιος θα είναι χαμένος και ποιος κερδισμένος? Ο επιχειρηματίας θα είναι κερδισμένος. Οι άλλοι θα είναι χαμένοι. Τέλος, και με την εκπαίδευση του προσωπικού. Εκ των προτέρων θα καθορίζουν πού και σε ποιο τομέα θα εκπαιδευτεί το προσωπικό. Επομένως, κλείνοντας, θέλω να πούμε το εξής. Για το ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρησή του είναι φανερό. Στη συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί και τα έχει υλοποιήσει κιόλας. Όπως και στη στρατηγική γραμμή, απλά είναι η γνωστή που ακολουθεί. Το ΠΑΣΟΚ δεν τα έκανε, νόμος Διαμαντοπούλου.
Πανεπιστήμιο ΑΕ. Ξεκίνησε το χορό. Πρώτη με την Πολόνια κλπ. Δεν μπόρεσε να περάσει. Μέχρι τώρα αγωνίζεις γιατί υπάρχει ισχυρό φοιτητικό κίνημα. Και έφυγε ο κύριος Καραγκούνης, άλλο το ισχυρό φοιτητικό κίνημα και άλλο οι διάφοροι τύποι, οι οποίοι είναι βούτυρο στο ψωμί σας, για να μπορέσετε να φτιάξετε ένα πανεπιστήμιο φρούριο. Η δράση τους, ανεξάρτητα από προθέσεις ή οτιδήποτε άλλο, είναι βούτυρο στο ψωμί και βλέπετε ότι κάθε φορά που αρχίζει και ανεβαίνει το κίνημα έχουμε και τέτοιες ενέργειες. Και ο νοών νοείται. Δεν θα σε περάσει. Εμείς έχουμε το νέο. Εμείς ξέρετε τι θέλουμε. Ποιος είπε για τα πρότυπα? Ο κύριος Καραγκούνης, δεν θυμάμαι ποιος. Εμείς θέλουμε όλα τα σχολεία να είναι πρότυπα. Όλα. Δημόσια δωρεάν παιδεία. Γενναία χρηματοδότηση. Κάλυψη με τους καθηγητές. Τα πρότυπα θα είναι καλυμμένα όλα από καθηγητές. Γιατί τα άλλα να μην είναι? Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε το διαχωρισμό. Δεν θέλουμε το πίσω που πάτε εσείς, γιατί αυτά δεν είναι καθόλου νέα. Θέλουμε το νέο και οι δυνατότητες σήμερα της οικονομίας, της τεχνολογίας, της επιστήμης είναι τεράστιες. Η Σοβιετική Ένωση και οι σοσιαλιστικές χώρες και σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες δεν τολμάει κανένας ακόμα και σήμερα να αμφισβητήσει τον τομέα της παιδείας. Κανένας σοβαρός, γιατί υπάρχουν και διάφοροι γραφικοί. Όπως και τον τομέα της υγείας. Στα υπόλοιπα μπορεί να υπάρχουν και λάθη και αδυναμίες. Τώρα λοιπόν, που είναι άλλες οι δυνατότητες, είναι όριμος αντικειμενικά ο σοσιαλισμός. Και έχει σαπίσει και δεν μπορεί να πάει ακόμα και την έρευνα, την πηγαίνει βέβαια, αλλά εκεί που θέλει μπροστά ο καπιταλισμός, και ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν να τον αλλάξουν. Ευχαριστώ.